Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου. Σήμερα ξεκινάω λίγο διαφορετικά. Βλέπετε εδώ το χαμό που γίνεται. Θα πρέπει όλα να τα μετακινήσω σε καρέκλα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το βίντεο. Έβγαλα απλά τώρα το thumbnail που θα έχει αυτό το βίντεο. Οπότε θα τα μετακινήσω όλα δεξιά και αριστερά για να μπορώ να τα παίρνω και να σας τα δείχνω ένα-ένα. Απλά ξεκινάω έτσι το βίντεο. Και έχουμε haul βρεφικά πράγματα. Καλά, μου φαίνεται απίστευτο ότι γυρίζω αυτό το βίντεο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι 7 μηνών. Θα σας δείξω έτσι και την κυλίτσα μου, να καταλάβετε λίγο πώς είμαι. Πλέω σε πελάγι ευτυχίας, πραγματικά και εγώ και ο Χρήστος. Είμαι πάρα πολύ καλά εγώ με την υγεία μου και γενικά η εγκυμοσύνη πάει καλά, έτσι τώρα προς τα τέλη. Σας είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι το πρώτο τετράμινο ήταν λίγο έτσι και έτσι, αλλά τώρα τέλος καλό, όλα καλά. Και βλέπετε εδώ τι έχω μαζέψει, να σας πω πως αυτά έχω μαζευτεί από το Σεπτέμβριο και τώρα τον Οκτώβριο. Κάποια είναι δώρα, κάποια είναι δικές μου αγορές. Έχω βγει με τον Χρήστο και έχουμε κάνει κάποια ψώνια και με τη μαμά μου. Τώρα να δω λίγο πώς θα σας στήσω για να σας τα δείξω ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε από εδώ και μετά να προχωρήσουμε προς τα εκεί και να φέρω και λίγο πιο κοντά την κάμερα, να σας δείξω και την κοιλιά μου. Εντάξει, έχω αρχίσει και φουσκώνω επικίνδυνα. Θα μου πείτε, είμαι και στον 7ο μήνα, αλλά οκ. Okay. Επίσης, επειδή θα με ρωτήσετε σίγουρα, να σας πω πως αυτή είναι μία από τις καινούριες μπλουζίτσες της Flushing Daires Boutique. Δείτε τι ωραία χειμερινή μπλούζα. Να σας πω πως είναι one size, οπότε βλέπετε πόσο φαρδιά είναι. Εγώ όταν περάσει η εγκυμοσύνη μου θα την φοράω με ζώνη, γιατί θέλω έτσι να δείχνω τη μέση μου. Εντάξει, το θεωρώ και πολύ κολακευτικό. Όχι ότι και έτσι δεν είναι ωραία. Επίσης, επειδή τώρα είμαι σπίτι, από κάτω το έχω συνδυάσει με μια φόρμα Nike, αλλά κανονικά έχει και το set του από κάτω. Επειδή θα με ρωτήσετε σίγουρα, σας το βάζω link από κάτω, οπότε όποια από εσάς θέλει να αποκτήσει το set, δηλαδή την μπλουζίτσα μαζί με το από κάτω, όχι το Nike, το δικό του, θα το βρείτε κάτω στο description box, στο κουτί πληροφοριών. Παιδιά, πραγματικά συγχωρέστε με για το χαμό, αλλά τι να κάνω, πώς θα σας κάνω αυτό το βίντεο. Και επίσης να σας πω πως και η στεκούλα μου είναι από τη δική μου συλλογή, Flushing Daires Boutique, και αυτή θα τη βρείτε κάτω σε link. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο, γιατί το θέμα μας σήμερα είναι άλλο, είναι βρεφικά είδη. Βλέπετε λίγο εδώ τη σακούλα αυτή που έχει στραπατσαριστεί. Αλλά έχω να σας πω πως από το Σεπτέμβριο τα κρατάω όλα μέσα στις σακούλες τους. Τα έχω βάλει σε μια γωνία στο παιδικό δωμάτιο ώστε να σας κάνω αυτό το βίντεο. Και τώρα που θα το γυρίσω θέλω τα περισσότερα από αυτά να τα πλύνω, ειδικά τα ροχαλάκια, ώστε να είναι έτοιμα για τη μικρή, μόλις έρθει με το καλό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι αστείο να γελάσουμε. Όταν μάθαμε το φίλο του μωρού ότι είναι κοριτσάκι, πιάνω το Χρήστο και του λέω, λοιπόν, άκου να δεις, με πολύ σοβαρό ύφος κιόλας, του το είπα και το εννοούσα, δεν του το είπα για πλάκα. Του λέω, άκου να δεις, ωραία, είναι κοριτσάκι, τέλεια, δεν θα γεμίσουμε το δωμάτιο με ροζ πράγματα. Δηλαδή, δεν θα το κάνουμε τόσο κοριτσίστικο πια. Όχι ότι θα το κάνω αγορίστικο, αλλά εντάξει, να έχει λίγο γκρι μέσα, να έχει λίγο, ξέρετε, μοβ, να έχει και άλλα χρώματα. Παιδιά, τι ήθελα και το είπα, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, ο Χρήστος εννοείται, μου είπε, εντάξει, ό,τι θες, θα τα δούμε μαζί, δεν χρειάζεται να τα πάρουμε όλα ροζ, υπάρχουν και άλλα χρώματα. Ναι, τα συμφωνήσαμε, εντάξει. Μόνο που αυτό συνέβη όταν μάθαμε το φίλο του μωρού. Γιατί, όταν πήγαμε στα μαγαζιά. Παιδιά, τι γίνεται με τα κοριτσίστικα, μπορείτε λίγο να μου πείτε. Σας είχα κάνει πριν από ένα μήνα το βίντεο που σας ανακοινώνω την εγκυμοσύνη και σας είχα ρωτήσει να μου προτείνετε μαγαζιά που έχουν βρεφικά κλπ. Ήξερα κι εγώ κάποια, αλλά ήθελα και τη δική σας βοήθεια, ώστε να κάνω την έρευνα αγοράς, να πάω να δω, να σελιμιαστώ βασικά, γιατί αυτό συνέβη.
Τέλος πάντων, και είχα στο μυαλό μου, ναι, δεν θα το πάρουμε όλα ροζ, δεν θα το κάνουμε το δωμάτιο μέσα στα ροζ. Παιδιά, όμως, πραγματικά, τι γίνεται με τα κοριτσίστικα, πείτε μου λίγο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τα καημένα τα αγοράκια σε όλα τα καταστήματα έχουν, ξέρω εγώ, ένα section μόνο με τα αγορίστικα που, okay, έχει καραβάκια, έχει κάποιους ήρωες, ξέρετε, με στάμπες και τέτοια, κάποια σχεδιάκια και το υπόλοιπο μαγαζί, ας πούμε, είναι γεμάτο με κοριτσίστικα και μιλάμε τώρα για θεϊκά κοριτσίστικα, όχι φρουφρού και, ξέρετε, τα κλασικά, τα πιο παλιά. Μιλάμε για φοβερά σχέδια. Τέλος πάντων, θα σας τα δείξω. Συγχωρέστε με αν θα πολυλογήσω σε αυτό το βίντεο, αλλά ο ενθουσιασμός μου είναι πολύ μεγάλος και πραγματικά τώρα ένα μήνα τα κρατάω σε μία γωνίτσα εκεί στο δωμάτιο της μικρής όλα αυτά και ανυπομονούσα να σας κάνω αυτό το βίντεο. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος μου είναι περιορισμένος και με την εγκυμοσύνη θέλω κιόλας να ξεκουράζομαι και προτίμησα να τα συλλέξω όλα μαζί και να σας τα δείξω σε ένα βίντεο. Οπότε, αν βγει μεγάλο, απλά πάρτε το καφεδάκι σας, πάρτε το τσαγάκι σας και απολαύστε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη σακούλα. Σας λέω, συγγνώμη που είναι στραπατσαρισμένη, αλλά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το πρώτο κατάστημα είναι το Nima Home Kids και πήγα με τη μητέρα μου μία βολτίτσα στο Χαλάνδρι. Το Χαλάνδρι μου αρέσει σαν αγορά γιατί τα έχει σχεδόν όλα, οπότε είπαμε να πάμε εκεί. Μας διευκόλυνε κιόλας η περιοχή. Λοιπόν, είχα δει αυτό το κατάστημα όταν άνοιγε, δηλαδή φανταστείτε όταν ακόμα το στείνανε μέσα το κατάστημα και επειδή ασχολούμαι κι εγώ με το εμπόριο, με το δικό μου το κατάστημα κλπ. Μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση το πώς το διακοσμούσαν, το πώς το φτιάχνανε. Γιατί δεν σας κρύβω πως τον ελεύθερο μου χρόνο μελετάω πολύ τέτοια project, θέλω κι εγώ να εξελίσω, να εξελίσω και το μαγαζί. Οπότε με ενδιαφέρει. Εν τω μεταξύ όλα αυτά πρωτού μείνω έγκυος. Δηλαδή αυτό το μαγαζί πρέπει να είναι κανένα χρόνο τώρα ανοιχτό. Δεν θυμάμαι πότε το είχα δει να ανοίγει, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και η βιτρίνα. Οπότε τώρα που ήρθε η ώρα για τα βρεφικά κλπ. Λέω να θα πάμε εκεί να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, ένα πράγμα πήρα από αυτό το κατάστημα. Αν και μάλλον θα πάω και θα πάρω όλο το set. Λοιπόν, και πήρα αυτό εδώ. Όπως και εγώ δεν τα γνώριζα, στο κατάστημα μου εξήγησαν τι είναι το καθένα. Έτσι θα σας τα εξηγώ και εσάς. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι η πάντα, έτσι λέγεται, και τη βάζουμε ουσιαστικά γύρω-γύρω από το κρεβατάκι του μωρού. Είχε και αντίστοιχο για το λίκνο. Απλά θέλω λίγο να το σκεφτώ, λίγο να δω και σε άλλα μαγαζιά τι παίζει και έτσι να δω αν θα πάω να πάρω το ίδιο το σετ. Λοιπόν, επιλέξαμε αυτό το ροζ. Λοιπόν, θα δείτε πάρα πολλά ροζ στη συνέχεια. Τσάμπα το είπα στο Χρήστο, τσάμπα του έκανα ολόκληρη ανάλυση, δεν θα τα πάρουμε όλα ροζ. Αλλά παιδιά, πώς να αντισταθώ, μπορείτε λοιπόν να μου πείτε. Δείτε εδώ σχέδιο. Μονόκερους, συννεφάκια, φανταστικό. Λοιπόν, η μία πλευρά είναι έτσι, έχει αυτό το print δηλαδή, και η άλλη είναι πιο ουδέτερη, πιο απαλή, σε λευκό. Τώρα τι να κάνω να το ανοίξω. Α, επίσης για όσα ψώνισα εγώ θα σας λέω και τις τιμές, γιατί τις ξέρω, τα υπόλοιπα που ήταν δώρο δεν τα ξέρω. Λοιπόν, η τιμή ήταν στα 25 ευρώ, πάντα Magic Kingdom. Επίσης να σας πω για όσους ενδιαφέρεστε και θέλετε και εσείς να ψωνίσετε, αν γεννάτε έτσι τώρα κοντά σε μένα, μου είπε η κοπέλα στο κατάστημα, επειδή τη ρώτησα, σκεφτόμουν παρόλο το σετ και την κουβέρτα και τα σεντόνια και όλα, αλλά θέλω λίγο να πάω κι αλλού να δω. Μου είπε ότι αυτά είναι στην καινούρια του συλλογή, οπότε μέχρι και τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα τα έχουμε σίγουρα. Σας το λέω έτσι σαν πληροφορία. Λοιπόν, τώρα να τα ανοίξω. Φανταστείτε, είναι μέσα κάπως έτσι και πάει γύρω-γύρω-γύρω από το κρεβάτι του μωρού. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, θα το πλύνουμε και θα το βάλουμε στο κρεβατάκι της. Εννοείται όταν θα είναι έτοιμο και το δωμάτιο θα σας κάνω έτσι ένα mini room tour. Καλά, μη φανταστείτε ότι θα είναι τίποτα τρελό, βέβαια μιλάω και πολλά. Γιατί έτσι έλεγα και για τα ροζ και θα δείτε στη συνέχεια τι θα συμβεί. Λοιπόν, και επίσης μέσα έχω και κάποια άλλα πραγματάκια από H&M. Πήγαμε μία βόλτα και στα H&M. Και θέλω να μου βοηθήσετε όσους από εσάς
είστε ήδη μανούλες και τα ξέρετε όλα αυτά, γιατί εγώ τώρα ξεκινάω, τώρα είναι η πρώτη μου επαφή με το όλο θέμα. Θα το βάλω πίσω για να έχουμε χώρο για τα υπόλοιπα. Θέλω λίγο να μου πείτε την άποψή σας για τα H&M. Πολλές από εσάς μου γράψατε να πάω να ψωνίσω έτσι ρουχαλάκια και τέτοια είδη από τα H&M. Απλά κάποιες άλλες μου είπαν ότι δεν είναι και τόσο τέλεια η ποιότητα. Βασικά η καλύτερη ποιότητα για σωρουχάκια και για τα ρουχαλάκια του μωρού είναι από Mother Care. Θα πάμε στη συνέχεια. Τουλάχιστον αυτό μου είπαν. Και το καταλαβαίνω, είναι λογικό γιατί υπάρχει και διαφορά στην τιμή και εντάξει, λίγο ποιοτικά το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά πήρα έτσι πιο θεματικά κορμάκια, όχι κορμάκια, κορμάκια δεν λέω, εσωρουχάκια και ρουχαλάκια, γιατί παιδιά εγώ ενδέχεται να γεννήσω και μέσα στις γιορτές. Η αλήθεια είναι ότι δεν το θέλω εγώ προσωπικά, αλλά εννοείται αν είναι να έρθει, ας έρθει και στις γιορτές. Παρ' όλα αυτά είπαμε με τον Χρήστο να βάλουμε και έτσι ένα γιορτινό ρουχαλάκι. Λοιπόν, και βρήκα αυτό εδώ στα H&M, ελπίζω να φαίνεται καλά στην κάμερα, πρέπει να φαίνεται, ναι. Το οποίο, ναι, αυτό είναι το μπροστινό μέρος, το οποίο έχει αρκουδάκια, είναι χριστουγεννιάτικο βασικά, έχει και τα δωράκια εδώ, είναι πολύ γιορτινό, χειμερινό και επίσης είχε μαζί και την κορδελίτσα. Τώρα δεν είμαι σίγουρη αν θα τις βάζουν πολύ κορδέλες και τέτοια, τέλος πάντων. Σας είπα, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια γιατί έτσι έλεγα και για τα ροζ. Και ναι, λοιπόν, το συγκεκριμένο ήταν στα 4,99 και γράφει ότι είναι από 0 μέχρι 1 μηνών μωράκι. Και βασικά γι' αυτό το πήρα γιατί, καλά, το πήρα και επειδή μου άρεσε το θέμα, αλλά σκέφτομαι ότι ίσα ίσα θα το φορέσει. Εντάξει, πιστεύω να τις κάνει. Είχα έναν ενδιασμό, θα δείτε τα υπόλοιπα ρουχαλάκια, δεν τα έχω πάρει. Είναι το μοναδικό που έχω πάρει 0 μέχρι 1. Γιατί φοβάμαι ότι δεν θα τις κάνουν. Δεν ξέρω, πολλές από εσάς μου είπατε να μην πάρω 0 μέχρι 1, να πάρω από ένα μήνα δηλαδή και πάνω. Και νομίζω πως έχετε και δίκιο. Γιατί και εμένα μου φαίνονται πολύ μικρά, ρε παιδιά, αυτά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα είναι. Σίγουρα θα σας κάνω κάποιο βίντεο αφού γεννήσω, να σας τα αναλύσω όλα αυτά, τουλάχιστον με τη δική μου εμπειρία. Αλλά ναι, είπα να πάρω ένα γιορτινό. Εντάξει, σας το βάλω για 2 φορές. 5 ευρώ ήτανε, δεν θα τρελαθούμε τώρα. Μου άρεσε πάρα πάρα πολύ και το πήρα. Επίσης να σας πω πως πεθαίνω και με αυτές τις μικρές κρεμάστρες, δεν ξέρω. Μόνο εγώ πεθαίνω με αυτά, παιδιά. Λοιπόν, πάει το πρώτο το ρουχαλάκι. Και μετά βρήκαμε και αυτό που μας άρεσε πολύ, λέει 2 με 4 μηνών, εντάξει αυτό το πήρα για λίγο πιο μεγάλη όταν θα είναι, λίγο πιο μεγάλη, 2-4 μηνών και πιο πολύ θα το φοράει στο σπίτι, δεν είναι ότι θα τη βγάζω έξω, γιατί είναι και κοντομάνικο και κάτω δεν καλύπτει τα ποδαράκια, αλλά μου άρεσαν πολύ τα ελεφαντάκια και το πίσω καταρχήν ήταν 2, το πίσω είναι έτσι σκέτο σε καφέ απαλό, χρωματάκι, ευτυχώς ακόμα δεν έχουν περάσει τα ροζ, δεν έχω ξεμυαλιστεί ακόμα, αλλά θα δείτε στην πορεία. Λοιπόν, αυτά τα 2 έκαναν, θα σας πω ευθύς αμέσως, αχ πόσο έκαναν, δεν έχει την τιμή. Λοιπόν, κάνανε ή 14 ευρώ ή 16 ευρώ, εκεί γύρω. Και είναι 2, επίσης θα σας πω πως είναι με zipper το συγκεκριμένο. Λοιπόν, γενικά σε αυτό το βίντεο θα σας κάνω διάφορες ερωτήσεις που θα ήθελα, σας παρακαλώ, όσοι από εσάς είστε ήδη μανούλες, να μου απαντήσετε από κάτω. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής. Πιστεύετε ότι βολεύει περισσότερο το ζίπερ ή αυτό με τα κουμπάκια ή αυτό ας πούμε έχει μόνο εδώ κάτω που ανοιγοκλίνει ουσιαστικά για την μπάνα. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι έτσι πιο βολικό στην καθημερινότητα, γιατί κακά τα ψέματα αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία τα λούσια και τα σχεδιάκια, αλλά θέλω να κοιτάω και τη διευκόλυνσή μου. Λοιπόν, οπότε πήρα και ένα τέτοιο που έχει το zipper. Νομίζω μόνο αυτό είναι με zipper, τα υπόλοιπα δεν πρέπει να είναι. Οπότε γράψτε μου σας παρακαλώ, γιατί επειδή θα γίνουν κι άλλες αγορές σε ρουχαλάκια μέχρι το τέλος, μέχρι να γεννήσω βασικά. Θα ήθελα να ξέρω γιατί, να ξέρω τι να πάρω, τι θα με βολεύει περισσότερο. Λοιπόν, πάει αυτό.
Μετά, να σας πω πως όταν μάθαμε το φύλλο, έτυχε να πάμε στα Τζάμπο για μία άλλη δουλειά και εγώ βρήκα αυτό. Εν τω μεταξύ στην αρχή μας είχε πει και ο γιατρός ότι δεν είναι σίγουρο, ήταν στους 3 μήνες που μάθαμε ότι μάλλον είναι κορίτσι, αλλά καλά-καλά φαίνεται στους 6 μήνες στην β' επιπέδου σε αυτή την εξέταση. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπορούσα να αντισταθώ όταν το μάθαμε. Και εκεί που ήμασταν στα Τζάμπο, πήρα αυτό εδώ το ντεκόρ. Εντάξει, λέω, μάλλον κοριτσάκι θα είναι, πόσο λάθος να έχουν κάνει. Οπότε ναι, πήρα αυτό το ντεκόρ για το δωμάτιό της. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά, να ξέρετε, θα παίξουμε σε μονόκερο και σε ουράνια τόξα σαν ντεκόρ στο δωμάτιό της. Θα τα δείτε και στη συνέχεια. Και ναι, αυτό είναι ένα το οποίο θα μπει ντεκόρ στο δωμάτιό της. Μετά, έχω να σας δείξω αυτό εδώ, το οποίο θα το βγάλω και από τη σακούλα, γιατί πρέπει να πάει για πλήσιμο, να το έχουμε έτοιμο. Ελπίζω να μην κάνω πολύ φασαρία. Λοιπόν, είχε τύχει να πάμε ένα απογευματάκι με τον Χρήστο στο Χολαργό, γιατί είχαμε δει κάτι κουρτίνες παιδικές, βρεφικές μάλλον, και είπαμε να πάμε να τις δούμε από κοντά. Τελικά δεν πήραμε κάποια κουρτίνα, αλλά βρήκαμε αυτό εδώ το μαξιλαράκι, που είναι έτσι συννεφάκι, βλέπετε, ξεκινάμε με τα ροζ. Δεν είναι πολύ γλυκούλη, δεν ξέρω, είναι... νομίζω ότι αποπνέει πολύ έτσι γαλήνη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης είναι και βαμβακερό, μου άρεσε και η ποιότητα, οπότε είπαμε γιατί όχι να τις πάρουμε ένα τέτοιο συννεφάκι. Τώρα θα δούμε, θα το βάλουμε μέσα στο κρεβατάκι της, θα το βάλουμε έτσι, έτσι σε ένα έπιπλο που θα έχει στο δωμάτιο, θα δούμε. Οπότε πάει και αυτό. Επίσης αυτό, για να σας λέω και τιμές, αυτό δεν θυμάμαι πως το πήραμε, πάντως πάρα πολύ οικονομικά, δεν θυμάμαι καθόλου. Ήταν και το τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Το συγκεκριμένο το μαξιλαράκι, παύλα έτσι, ντεκόρ, το πήραμε στα 15 ευρώ. Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε στα Mothercare, θέλω να τιμήσω τους ανιψιούς μου, γιατί είχαν πάει με τα πεθερικά μου στο Μουστάκα και είχαν πάει να ψωνίσουν για τους ίδιους αυτοκινητάκια και τέτοια πράγματα. Και ζήτησαν από τη γιαγιά τους να πάρουν ένα δώρο για τη μικρή μας. Και εντάξει, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν είναι οι ορμόνες που συγκινούμε. Τώρα σας το λέω και ήδη έχω συγκινηθεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι οι ορμόνες και συγκινούμε έτσι τόσο πολύ, αλλά δεν ξέρω. Εμένα αυτά τα πράγματα με αγγίζουν και ειδικά μικρά παιδιά να το έχουν στο μυαλό τους. Το καταλαβαίνω από κάποιον μεγάλο να μας κάνει δώρο. Αλλά τώρα μικρά παιδάκια να σκεφτούν ότι στην κοιλιά μου υπάρχει ξαδέρφη τους και ότι έρχεται. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό, εμένα με συγκίνησε, οπότε πήγαμε στο Μουστάκα, ψώνησαν εκείνη τα αυτοκινητάκια τους και τα δικά τους, ξέρετε, τα αγορίστηκα και δείτε τι πήρανε για τη μικρή τους την ξαδέρφη. Εντάξει, δεν υπάρχει, πραγματικά, δείτε. Εννοείται και αυτό θα μπει στο δωμάτιο, δεν το συζητώ, θα μπει τώρα στο κρεβάτι, δεν ξέρω πού. Δείτε τι ωραίο, βλέπετε, συνεχίζουμε στα ρόζα έτσι, εν τω μεταξύ με ξετρελαίνει, δηλαδή. Και εγώ να ήμουν μαζί τους, αυτό θα διάλεγα, δεν θα διάλεγα, ξέρω εγώ, γαλάζιο ή κάποιο άλλο χρώμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και γράφει baby girl. Εντάξει, τι να πω, τώρα συγκινούμε. Ξέρετε, καμιά φορά δεν είναι μόνο το δώρο, είναι η κίνηση, είναι, δεν ξέρω, όλο το σκηνικό. Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και το φιωγκάκι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τα ανιψάκια μου. Πάει και αυτό το κουκλάκι. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στα Mothercare που τα έχω εδώ κιόλας για να αδειάσει σιγά σιγά ο χώρος. Λοιπόν, και από το στενό οικογενειακό μας περιβάλλον μας έκαναν δώρο τα εξής από Mothercare. Ετοιμαστείτε, έρχονται θεϊκά πράγματα. Λοιπόν, το πρώτο που θα σας δείξω, το οποίο, παιδιά, το έχω ερωτευτεί, δεν ξέρω, μακάρι να έδινε και για μεγάλους, θα το παίρνε και για μένα. Δείτε λίγο εδώ φορμάκι. Αχ, θα τρελαθώ, αλήθεια.
Ελπίζω να φαίνεται στην κάμερα. Είναι ροζ βελούδινο και έχει αστεράκια πάνω. Δηλαδή, σαν σχέδια έχει αστεράκια. Ελπίζω να φαίνεται να μπορείτε να το καταλάβετε. Λοιπόν, και πάλι θα σας ρωτήσω το ίδιο με πριν. Αυτό, ας πούμε, έχει κουμπάκια, αν μπορείτε να δείτε. Και zipper... Α, όχι, zipper δεν έχει. Είναι κουμπάκια μέχρι κάτω, μέχρι εδώ. Θέλω να μου πείτε αν θα με βολέψει περισσότερο αυτό ή το zipper ή αυτά που ανοιγοκλίνουν μόνο από κάτω. Λοιπόν, να σας πω και κάτι ακόμα το οποίο εγώ δεν το γνώριζα. Όπως βλέπετε σε αυτό το φορμάκι υπάρχει αυτή εδώ η λεπτομέρεια που στην αρχή όταν το είχα δει εγώ δεν ήξερα τι είναι. Λοιπόν, και μου εξήγησαν ότι επειδή τα μωρά με ό,τι μιχάκι έτσι έχουν δεν καταλαβαίνουν και γρατζουνίζονται στο πρόσωπο, ουσιαστικά τους βάζεις το χεράκι μέσα, το γυρνάς αυτό, οπότε το χέρι τους είναι μέσα, δεν ενοχλούνται τα ίδια και δεν μπορούν να γρατζουνιστούν. Εντάξει, δεν είναι φανταστικό. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί, τα έχω ερωτευτεί. Και κάτω είναι κλειστά. Εντάξει, ποιοτικά είναι top, όντως. Μπορώ να το καταλάβω κι εγώ που δεν ασχολούμαι με τα παιδικά, αλλά ξέρω από υφάσματα, είναι φανταστικό. Λοιπόν, αυτό το επέλεξαν από 1 μέχρι 3 μηνών και νομίζω θα είναι ok, δηλαδή θα τις κάνει. Δεν μπορεί να γεννηθεί μεγαλύτερη από τόσο. Όχι, νομίζω είναι αρκετά μεγάλο. Επίσης, να σας πω πως αυτό, αν τα λέω σωστά, από μέσα θα φοράει το εσώρουχο, το εσωρουχάκι της, το φορμάκι της, ξέρετε, και από πάνω θα φοράει αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά, είναι πολύ του γούστου μου και ελπίζω να αρέσουν και στη μικρή. Λοιπόν, πάει το πρώτο. Μετά μου πήρανε μία κουβερτούλα, ξέρετε, επειδή θα γεννηθεί και χειμώνα και εννοείται πως χρειάζονται κουβέρτες. Είναι και αυτή πάρα πολύ καλής ποιότητας. Αλλά εντάξει, ευτυχώς αυτή δεν είναι ροζ. Έχουμε ένα διαφορετικό χρώμα. Πάλι από Mother Care. Το βλέπω ότι η ποιότητα είναι φανταστική. Θα τα στείλω και αυτά για πλύσιμο. Λέω κάποια από αυτά να τα στείλω στο καθαριστήριο για να μου τα κάνουν τέλεια. Λοιπόν, η κουβέρτα μου την πήραν από τα Mother Care, αλλά γράφει babyoliver.com. Όσοι από εσάς ξέρετε την εταιρεία, στείλτε μου μερικές λεπτομέρειες. Μήπως έχει και άλλα πράγματα να μπω να δω κι εγώ. Λοιπόν, μετά. Εντάξει, ετοιμαστείτε τώρα. Λοιπόν, άλλο ένα φορμάκι για 1 μέχρι 3 μηνών είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, έχει αλεπουδάκια, κλαδάκια, ελαφάκια, πάρα πολύ ωραίο, πάλι φανταστικής ποιότητας, δηλαδή είναι τόσο μαλακά, τόσο ωραία, έχει και εδώ πάλι την ιδιαιτερότητα αυτή που σας είπα πριν με το μανικάκι. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα, να, αυτό είναι με zipper. Αυτό δεν το θυμόμουν να σας πω ότι ήταν με zipper, νόμιζα ότι και αυτό έχει τα κουμπάκια. Λοιπόν, αυτό είναι με zipper που φτάνει μέχρι εδώ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση, χωρίς να το γνωρίζω, χωρίς να το έχουμε δοκιμάσει ακόμα, ότι αυτά με το zipper θα μου βολέψουν πιο πολύ, γιατί κράτς-κρούτς είναι εύκολο. Τώρα, πείτε μου κι εσείς, και πάλι έχει εδώ και τα πατουσάκια. Εντάξει, 1 με 3 μηνών νομίζω θα τις κάνει μια χαρά. Παιδιά, δεν θα βγει μεγαλύτερη. Πώς θα βγει από την κοιλιά μου μεγαλύτερη. Αλλά είχε και 0 μέχρι 1. Το φοβηθήκαμε βέβαια, λέμε, άσε μου πως δεν το φορέσει και καθόλου. Λοιπόν, και. Μετά έχουμε το ίδιο print, το πρώτο. Είναι το ίδιο print με αυτό που σας έδειξα πριν. Απλά αυτά είναι τα φανελάκια, τα μισό λεπτό, λέει 3 sleep suits. Ουσιαστικά για τον ύπνο λέει πως είναι, εντάξει, για μέσα στο σπίτι. Έτσι κι αλλιώς στην αρχή μέσα στο σπίτι θα είμαστε, οπότε χρειάζονται. Μισό λεπτό να τα ανοίξω κιόλας, γιατί ούτως ή άλλως τώρα που σας τα έδειξα θα πάνε για πλήσιμο. Αχ, γιατί δεν ανοίγει. Είναι όλα από οργανικό βαμβάκι, να ξέρετε. Και εντάξει, το εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν...
ήξερα τα Mother Care σαν επωνυμία, αλλά εντάξει, δεν είχε τύχει ποτέ να πάω. Λοιπόν, να τα βγάλουμε, να σας τα δείξω ένα-ένα. Βλέπετε, πάλι παίζουμε σε ροζ αποχρώσεις. Λοιπόν, το πρώτο, να τα ανοίξω κι εγώ γιατί αυτά, ας πούμε, δεν τα έχω δει. Λοιπόν, το πρώτο είναι αντίστοιχο με αυτό που σας έδειξα πριν, αλλά έχει τα κουμπάκια. Αχ, λέτε να τις είναι μικρό αυτό, όχι. Αχ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και αυτά σιγά σιγά να τα πετάω, γιατί τι να τα κάνω. Να δω μόνο αν χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο, κάποια χρήσιμη πληροφορία. Αυτό λέει 1 με 3 μηνών και ύψος 62 εκατοστά. Παιδιά, να σας πω κάτι. Σε τι ύψος γεννιούνται τα μωρά? Δεν ξέρω καθόλου σε τι... Ναι, μήκος, ύψος. Λοιπόν, πάντως σαν μέγεθος νομίζω θα είναι ok, ρε παιδιά. Όχι, είναι κρίμα να τα αλλάξω αυτά. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Όχι, όχι, μια χαρά θα είναι. Λοιπόν, οπότε, το πρώτο από το πακετάκι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν θα με βολέψουν έτσι αυτά τα κουμπάκια, όπως βλέπετε. Το άλλο με το zipper μου φαίνεται πιο εύκολο. Θα δούμε τώρα. Πάντως, σαν print είναι θεϊκό, δεν υπάρχει. Πείτε μου κι εσείς. Πάλι και εδώ έχει αυτό με τα χεράκια. Αχ, τώρα έχω ξετρελαθεί. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αυτό, ας πούμε, δεν το είχα ανοίξει για να κάνω αυτό το βίντεο. Θέλω να το εκτιμήσετε. Θέλω να πατήσετε like σε αυτό το βίντεο. Πραγματικά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Όσοι είστε μαμάδες, σίγουρα θα το καταλαβαίνετε. Ο ενθουσιασμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και τώρα που πλέον έχω βρει και την όρεξή μου, την ενέργειά μου, γιατί όπως σας είπα, το πρώτο τετράμινο δεν περνούσα πολύ καλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το απολαμβάνω τώρα. Οπότε είναι μεγάλη θυσία που δεν τα είχα ανοίξει τόσο καιρό. Λοιπόν, όπα, αυτό μου φαίνεται λίγο μεγαλύτερο. Είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, αυτό σκέτο φορμάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, πραγματικά η ποιότητα είναι φανταστική. Μπορώ να καταλάβω διαφορά από τα H&M. Αλλά, εντάξει, τα H&M πόσες φορές θα τα βάλει. Φανταστικό και αυτό. Έχει πάλι την ιδιαιτερότητα εδώ στο μανικάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Αχ. Τέλεια, θα περάσουμε απίστευτα το χειμώνα. Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω και το άλλο. Έχω ένα άγχος. Πώς θα σας κάνω βίντεο αφού γεννήσω? Δηλαδή, θα έχω χρόνο να σας γυρνάω έτσι, έστω και haul για τη μικρή, ή να σας λέω τα νέα μου. Θα έχω χρόνο, θα πρέπει να κάνω ησυχία όταν κοιμάται, θα μπορώ να... Δεν ξέρω πώς θα είναι, ελπίζω να μπορώ να σας κάνω βίντεο. Λοιπόν, και το τρίτο φορμάκι είναι αυτό εδώ. Να ξέρετε δηλαδή πως εκτός από μεμονωμένα μπορείτε να πάρετε και τέτοια πακετάκια των τριών. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Έχει και αυτό την ιδιαιτερότητα με το μανικάκι. Νομίζω αυτά είναι super, πλένε, βάλε, φανταστικά. Αυτό έχει συννεφάκια, πουλάκια, ροζ λευκό. Τέλειο. Λοιπόν, πάει και αυτό το φορμάκι. Τι άλλο έχουμε από Mother Care? Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Εδώ μου πήραν μία πεντάδα, πάλι 1 με 3 μηνών, πεντάδα από φορμάκια. Φορμάκια όμως σε σωρουχάκια. Κοιτάξτε, εγώ στο μαιευτήριο δεν μου έχουν δώσει ακόμα τη λίστα τι χρειάζεσαι να έχεις μαζί σου στο μαιευτήριο, αλλά θα πάρω και 1 με 3 μηνών, γιατί δεν ξέρω πόσο μεγάλη ή μικρή θα βγει πραγματικά στο μέγεθος. Βέβαια, μας έχουν πει ότι στον υπέρηχο κάποιες μέρες πριν σου λένε πόσο είναι για να ξέρεις, αλλά εντάξει, για πάνε ενδεχόμενο θα πάρω σίγουρα και 0 μέχρι ένα μήνα, αλλά οκ. Okay. Αχ, παιδιά, μου φαίνεται πάνω μικρό. Παιδιά, μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Λοιπόν, αυτό είναι, είπαμε, 1 με 3 μηνών. Λοιπόν, είσαι ρουχάκι, λευκό, απλό, βαμβακερό, εντάξει. Top ποιότητα, παιδιά, ειλικρινά, δεν υπάρχει. Έλα μωρέ, εντάξει, θα είναι πιο μικρή από τόση. Εγώ μετράω μαζί και την μπάνα, έτσι, που θα φοράει, γιατί το μωρό θα έχει και την μπάνα του, αλλά είναι φανταστικό. Λοιπόν, οπότε 5 τέτοια ισορουχάκια. Βασικά θα τα ανοίξω όλα ώστε να πάνε για πλήσιμο.
Να σας πω πως όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Εντάξει, δεν σας λέω τώρα για το ντεκόρ, αλλά αυτά τα εσωρουχάκια σίγουρα θα χρειαστούν και βασικά και περισσότερα θα χρειαστούν, αλλά ας ξεκινήσουμε για αρχή με αυτά. Και το πολύ πολύ θα δω, αφού γεννηθεί η μικρή, μήπως στείλω τη μαμά μου να πάρει κι άλλα. Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τα ανοίγω εγώ τώρα. Βλέπετε, μάνι-μάνι έχουμε γεμίσει όλο εδώ το χώρο και στο πάτωμα και έχω να σας δείξω ακόμα, δεν έχει τελειώσει αυτό το χολ με τα βρεφικά. Να ξέρετε, θα βγει σίγουρα μεγάλο το βίντεο, ήδη βλέπω στην οθόνη τα λεπτά, αλλά δεν πειράζει, χαλάλι. Έχουμε και άλλα δύο. Παιδιά, πραγματικά υπέροχα. Να, αυτά ας πούμε κουμπώνω μόνο από κάτω. Και αυτό. Φανταστικά. Δείτε τι ωραία που είναι. Δεν ξέρω, έχω ξετρελαθεί. Λοιπόν, τέλος από αυτά. Να πετάω και τις συσκευασίες, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να μαζεύω, Θέλω να ξέρω τι έχω, πού τα έχω. Λοιπόν, και τελευταίο πράγμα από τα Mother Care. Και φεύγει η σακουλίτσα αυτή. Είναι αυτό το σετ με πετσέτες που μου πήρανε. Ας την ανοίξουμε να τη δούμε μαζί. Λέει πως είναι one size. Ωραία. Βοηθήστε με λίγο. Νομίζω αυτό το περνάς στο χέρι σου κάπως έτσι και κάνεις απαλά, το καθαρίσεις απαλά το μωράκι αφού το έχεις βγάλει από την πανιέρα, κάτι τέτοιο. Αλλά πείτε μου κιόλας. Και επίσης εδώ βάζεις και το κεφαλάκι του ώστε να το πάρεις αγκαλίτσα, να το ανοίξω κιόλας. Έτσι κι αλλιώς πάνε για πλύσιμο. Λοιπόν, πολύ ωραία πετσετούλα, 100% βαμβακερή, δεν το συζητώ. Βάζετε εδώ το κεφαλάκι και τσουκ, το παίρνει τα αγκαλιά. Πάρα πολύ ωραία κι αυτή. Εννοείται, θα την χρησιμοποιήσουμε. Και έχω την εντύπωση ότι με αυτό, ας πούμε, σαν να παίρνεις έτσι τα νεράκια πάνω από το σώμα, κάπως έτσι. Πείτε μου όμως μήπως κάνω λάθος, αλλά αυτό νομίζω πως είναι. Λοιπόν, πάει και αυτό από Mother Care. Συνεχίζουμε εμείς, θα γεμίσω όλο το τραπέζι. Το βλέπετε. Λοιπόν, πριν περάσουμε εδώ σε κάποια άλλα πράγματα που έχω να σας δείξω, θέλω να σας πω κάτι που συνέβη τώρα τον Οκτώβριο. Εντάξει, έπαθα σοκ. Είμαι μία μέρα στο μαγαζί. Βασικά, μέσα στο Σεπτέμβριο σας ανακοίνωσα ότι είμαι έγκυος και λοιπά και λοιπά. Θα σας έχω το βίντεο από κάτω, όποιες από εσάς δεν το έχετε δει να το δείτε. Επίσης, θα σας πω πως έχω φτιάξει μία playlist στο κανάλι μου, που μέσα σε αυτή την playlist θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα βίντεο που έχουν να κάνουν με βρεφικά είδη, με την εγκυμοσύνη μου κλπ. Δηλαδή, θα έχει μόνο τέτοια θεματολογία, ώστε να μην μπλέκεστε και με τα υπόλοιπα, γιατί κάνω διάφορα βίντεο. Και να σας πω την αλήθεια, θέλω να τα έχω οργανωμένα, να ξέρω κι εγώ τι έχω γυρίσει για την εγκυμοσύνη, τα haul κλπ. Και εννοείται αύριο μεθαύριο να τα ξαναβλέπω και να θυμάμαι έτσι να χωρέσω αναμνήσεις, γιατί κακά τα ψέματα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω με τα βίντεο εδώ στο κανάλι κλπ. Αλλά είναι και ένας τρόπος έτσι να κάνω ένα throwback, να βλέπω και εγώ τον εαυτό μου πως ήμουν πιο πριν. Λοιπόν, τέλος πάντων, οπότε που λέτε σας ανακοίνωσα μέσα στο Σεπτέμβριο ότι είμαι έγκυος, εννοείται, δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γενικά για όλη σας την υποστήριξη, αλλά και η αγάπη που μου δείξατε με τα μηνύματά σας και ακόμα μου δείχνετε δηλαδή για την εγκυμοσύνη και όλα αυτά, δεν περιγράφεται. Λοιπόν, και είμαι μία μέρα στο κατάστημα, τώρα αρχές Οκτωβρίου έγινε αυτό. Έρχεται ο κύριος που είναι στην περιοχή από τα Ελτά Courier και μου λέει «Γεια σας, έχετε ένα πακέτο». Εντάξει. Μου φέρνει αυτό το πακέτο, τυλιγμένο βέβαια κλπ. Κλπ. Λέω «Από ποιον είναι?». Μου λέει το όνομα, τα
παθαίνω εγώ ένα σοκ, γιατί δεν περίμενα κάτι. Λέω, σας οφείλω κάτι, να πληρώσω κάτι. Όχι, μου λέει, είναι πληρωμένο, σας ευχαριστώ. Μου το αφήνει, φεύγει. Τέλος πάντων, εγώ πραγματικά δεν μπορούσα να σκεφτώ ποιος μπορεί να είναι, τι μπορεί να είναι, γιατί στο κατάστημα έρχονται τα εμπορεύματα. Δηλαδή, αν δεν πάω να τα πάρω εγώ από τις βιοτεχνίες, όσοι μου στέλνουν είναι συνεργάτες μου από τις βιοτεχνίες, από τη Θεσσαλονίκη, από άλλα μέρη της Ελλάδας που μου στέλνουν εμπορεύματα. Οπότε είμαι στο κατάστημα, έχω παρατήσει ό,τι άλλο κάνω. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε και πελάτησα μέσα ή πελάτης. Το ανοίγω και βρίσκω αυτό εδώ το κουτάκι. Λοιπόν, έχω να σας πω πως ειλικρινά πόσες συγκινήσεις θα περάσουμε ακόμα σχετικά με αυτό το θέμα. Λοιπόν, μία κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη που είδε το βίντεό μου για την εγκυμοσύνη, μου έστειλε και στο Instagram πόσο χαρούμενη είναι και εκείνη, έχει και εκείνη ένα παιδάκι. Μάλιστα θα έχουν ένα χρόνο διαφορά, γιατί εκείνη γέννησε στις γιορτές το Δεκέμβριο. Εν τέλει εκείνη μου είχε στείλει αυτό το πακέτο, εγώ δεν το γνώριζα, έπαθε ένα σοκ και δείτε λίγο. Καταρχήν συγκινήθηκα πάρα πολύ για την κίνηση, γιατί μία κοπέλα ας πούμε που δεν την ξέρω, να κάνει κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Επίσης, χωρίς να το ξέρει, όχι απλά έχει πέσει μέσα στο γούστο μας και στη θεματολογία, γιατί θα σας δείξω, έχουμε παραγγείλει κάποια αυτοκόλλητα για το δωμάτιο της μικρής, περιμένουμε τώρα αρχές Νοεμβρίου να έρθουν, που έχουν ακριβώς αυτό εδώ το σχέδιο. Θα τα έχετε δει να παίζουν πολύ και στο Instagram. Έχει ακριβώς αυτό το σχέδιο. Εν τω μεταξύ, όταν της έστειλα μήνυμα να την ευχαριστήσω κλπ. Της λέω, έχεις πέσει ακριβώς το σχέδιο, δηλαδή δεν ξέρω πώς τα κατάφερες. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι σελτεδάκι, από ό,τι μου εξήγησε κιόλας, όταν θα έχω το μωρό και θα το θυλάζω ή θα του δίνω το γάλα, ουσιαστικά θα το έχω μετά εδώ, έτσι λέγεται σελτεδάκι, και έχει αυτό το print. Επίσης να σας πω, πως μυρίζουν απίθανα, εντάξει, δεν υπάρχουν. Και μου έστειλε και αυτό εδώ, το οποίο είναι για το βιβλιάριο υγείας της μικρής. Να το ανοίγω να το βλέπετε κι εσείς. Είναι αυτό εδώ. Μυρίζουν υπέροχα, ειλικρινά παιδιά. Μέσα έχει αυτό το χαρτάκι που λέει «Η θήκη βιβλιαρίου υγείας που κρατάτε στα χέρια σας είναι 100% χειροποίητη και φτιάχτηκε για εσάς με ιδιαίτερη προσοχή και αγάπη. Πλένετε στους 30 βαθμούς και σιδερώνεται με προσοχή στα πλαστικά κουμπώματα». Δείτε όμως τι εξαιρετική δουλειά. Και εδώ έχει τσεπούλα για να βάλουμε δεν ξέρω τι, αλλά θα μας πούνε και στο μεευτήριο. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή, καταρχήν είναι από μόνη της πάρα πολύ γλυκιά αυτή η κίνηση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Έχω να σας πω ότι συγκινήθηκα. Και πραγματικά για το υπόλοιπο της ημέρας, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν, ήταν η Τρίτη, η Πέμπτη, η Παρασκευή, γιατί έκατσα μέχρι το βράδυ στο κατάστημα. Παιδιά, δούλευα από το γραφείο και τα είχα έτσι δίπλα, δούλευα από το γραφείο, τα κοιτούσα. Δεν ξέρω, μου έφτιαχνα τόσο πολύ τη διάθεση. Δεν ξέρω, ειλικρινά, τι να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτή την κοπέλα από τη Θεσσαλονίκη, που λογικά θα παρακολουθεί και το βίντεο τώρα. Δεν ήταν ανάγκη εννοείται, αλλά σαν κίνηση είναι από τα ωραιότερα πράγματα που μου έχουν κάνει δώρο, ειλικρινά. Από τις ωραιότερες κινήσεις βασικά. Τι να πω. Και είναι αυτό που λέω, ότι από το 2014 που έχω το κανάλι μου εδώ στο YouTube και γενικά όλη η ανασχόλησή μου με τα social media κλπ. Μου έχει χαρίσει πάρα πολλά πράγματα και δεν το μετανιώνω για κανένα λόγο. Και πλέον έχει γίνει και επάγγελμά μου, όχι το YouTube, αλλά το να έχω το καταστημά μου, τα ρούχα και γενικά. Οπότε, ειλικρινά, τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, και πάμε να προχωρήσουμε σε μία εταιρεία. Έχω δύο τσαντούλες από εδώ και είναι τα τελευταία που σας δείχνω. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει τίποτα. Όχι, εδώ δεν έχω κάτι άλλο. Και να έχω ξεχάσει θα σας το δείξω σε επόμενο βρεφικό haul. Που μάλιστα ελπίζω να προλάβουμε πριν γεννήσω, γιατί ήρθε μία κοπέλα στο μαγαζί και μου είπε ότι εκείνη γέννησε 7,5 μηνών, προώρα δηλαδή, και εγώ είμαι τώρα 7. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα γεννήσω 7,5 μηνών, δεν ξέρω κιόλας αν φαίνεται κάπως αυτό. Εκείνη μου είπε ότι ας πούμε ήταν πολύ πρισμένα τα πόδια της,
ένιωθε λίγο άβολα. Εγώ είμαι οκ. Okay. Οπότε αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι ελπίζω να καταφέρω να σας ξανακάνω ένα βίντεο με βρυφικά, γιατί σίγουρα θα γίνουν και άλλες αγορές, σίγουρα θα μας κάνουν και άλλα δώρα και οι δικοί μας, οπότε θα έχω να σας δείξω πράγματα. Αλλά τώρα αφού προλαβαίνω να σας κάνω αυτό που είναι το πρώτο haul, λοιπόν, άντε θα ξεκινήσω από το μικρούλι. Λοιπόν, αυτό το κατάστημα βρίσκεται στο Χαλάνδρι, λέγεται Dress Affair. Από ό,τι είδα έχει και ρούχα, και, δηλαδή για μεγάλους, για γυναίκες, για άντρες κλπ. Κλπ. Αλλά έχει και ένα section με παιδικά και μορουδιακά, βρεφικά βασικά. Δεν ξέρω αν ο όρος μορουδιακά είναι σωστός, βρεφικά θα το λέω. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Λοιπόν, και τη μέρα που πήγαμε και πήραμε την μπάντα με τη μητέρα μου, που σας έδειξα το πρώτο πράγμα που σας έδειξα, περάσαμε και από αυτό το μαγαζί, τυχαία βέβαια. Είχε μία φανταστική βιτρίνα και αυτό είναι που λέω πάντα, ότι η βιτρίνα είναι το 80% της πώλησης. Γιατί βλέπει ο άλλος απ' έξω μία πολύ ωραία βιτρίνα, μπαίνει μέσα και τον προδιαθέτει να ψωνίσει. Λοιπόν, και πήραμε κάτι φανταστικά πράγματα. Αχ, έχω τρελαθεί, αλήθεια. Το έχω αφήσει τελευταίο, όχι ότι τα υπόλοιπα δεν μ' αρέσουν και τα υπόλοιπα μου αρέσουν. Αλλά ξετρελάθηκα, παιδιά, εδώ νομίζω αν μπορούσα θα έπαιρνα όλο το μαγαζί. Συγκρατήθηκα πάρα πολύ, έχω να σας πω. Και πήρα μόνο αυτά. Λοιπόν, εννοείται πως έστελνα φωτογραφίες και στο Χρήστο, γιατί εκείνος ήταν γραφείο και του έλεγα σ' αρέσει αυτό, σ' αρέσει εκείνο, και ευτυχώς ο γλυκούλης μου έλεγε ναι, πάρω τι θες, πάρω τι θες, αλλά εντάξει, του άρεσαν και εκείνου. Λοιπόν, ανακάλυψα αυτή την εταιρεία, ανακάλυψα. Όσες είστε ήδη μανούλες σίγουρα θα την ξέρετε, εγώ τώρα την γνώρισα. Είναι η εταιρεία Little Dutch, έτσι λέγεται. Και έχει πραγματικά φοβερά παιχνίδια, gadgets, τέτοια πράγματα. Φοβερή ποιότητα, φοβερή συσκευασία, 100% του γούστου μου πραγματικά. Και επειδή να σας πω την αλήθεια, ετοιμάζω και εγώ ένα project, αλλά λογικά αφού γεννήσω θα γίνει αυτό, θα τα δείτε. Ετοιμάζω ένα project με βρεφικά, με μαμά και κόρη, μαμά και γιος, θα έχουμε τέτοια πράγματα και στην boutique μου και στην collection μου κλπ. Κλπ. Σίγουρα θέλω να παίξω σε μια τέτοια φιλοσοφία, γιατί μου αρέσει πάρα πάρα πολύ σαν concept, σαν αισθητική. Λοιπόν, και δείτε εδώ, εσωτερικά υπάρχει ένα κουκλάκι. Είπαμε με τον Χρήστο να της πάρουμε ένα κουκλάκι, το οποίο θα είναι το κουκλάκι, ας πούμε, που θα έχει μαζί της. Πολλά παιδάκια ξέρετε ότι δένονται με ένα, ας πούμε, κουκλάκι, σίγουρα και με περισσότερα. Βέβαια αυτό δεν είναι και καταναγκαστικό, κάποια άλλα παιδιά δεν δένονται. Πάντως εμείς είπαμε ότι αυτό το κουκλάκι θα το έχει έτσι μαζί της, θα το έχει στο κρεβατάκι της, ξέρετε. Και θέλαμε να πάρουμε κάτι που θα ήταν top ποιοτικά, ώστε και στο στόμα αν το βάζει και γενικά να μην υπάρχει πρόβλημα. Και εννοείται να είναι και κάτι που μας αρέσει. Βλέπετε ότι πάλι κινούμαστε σε ροζ αποχρώσεις. Εγώ σας το είπα από την αρχή του βίντεο. Λοιπόν. Το πακετάκι καταρχήν είναι αυτό που είναι φανταστικό και για ντεκόρ, δηλαδή σίγουρα θα το έχουμε στο δωμάτιό της. Και το κουκλάκι είναι αυτό εδώ. Ονομάζεται Ρόζα, δηλαδή έχουν και ονόματα, είναι θεματικά αυτά τα κουκλάκια, είχε κι άλλα. Αλλά εμάς μας άρεσε αυτό. Να σας πω πως το συγκεκριμένο έβγαινε και σε πιο μεγάλο. Αλλά εμείς είπαμε εντάξει να πάρουμε το μικρό, γιατί όσο θα είναι μωρό, το μεγάλο δεν θα μπορεί να το διαχειρίζεται, το μικρό πιο εύκολα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω το συγκεκριμένο, δεν θα το βγάλω από το κουτί, γιατί είναι πιασμένο εδώ πάνω. Θα βγει από το κουτάκι όταν θα γεννηθεί και η μικρούλα μας. Αλλά δείτε τι ωραίο που είναι. Δηλαδή και στη βιβλιοθηκούλα της, το να την έχουμε έτσι σαν ντεκόρ είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Και σας συνιστώ να ρίξετε μία ματιά στη συγκεκριμένη εταιρεία. Εμένα πάρα πολύ μου άρεσε. Να σας πω πως το κουκλάκι αυτό το πήρα στα 19 ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι normal τιμή ή τσιμπημένη τιμή ή φτηνή τιμή. Απλά για την ποιότητά της, το concept της, και εννοείται μου άρεσε πάρα πολύ σαν κουκλάκι, εγώ βρήκα ok τα 19 ευρώ. Τώρα σας λέω και τιμές επειδή
γνωρίζω για αυτά, τα πήρα εγώ και συνεχίζουμε. Θα τα βγάλω όλα εδώ να τα έχουμε, να σας τα δείχνω. Αχ, και τελειώνει αυτό το βίντεο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω πιο πολύ ενθουσιασμό όταν σας κάνω τα υπόλοιπα haul ή σε αυτό το haul. Είναι το πρώτο και καταλαβαίνετε. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι όλα είναι ρόζε. Μη μου πείτε ότι δεν σας το είπα εγώ στην αρχή. Πώς να αντισταθείς, βρε παιδιά, πώς να αντισταθείς, ειλικρινά. Λοιπόν, πάλι από το ίδιο κατάστημα, αυτά που θα σας δείξω, δηλαδή τα πήραμε από το ίδιο κατάστημα. Είχε και αυτή την εταιρεία που λέγεται Trixie. Είναι αυτό εδώ και θα με ρωτήσετε τώρα τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό το σημείο το πιάνεις στο ρουχαλάκι, στο φανελάκι του μωρού και εδώ στην άκρη κρεμάς την πιπίλα ώστε να μην τη χάνει, ώστε να μην πέφτει στο πάτωμα, βρωμίζει κλπ. Εννοείται πως όλο αυτό το κομμάτι είναι κατάλληλο να το βάζει και στο στόμα. Καταλαβαίνετε, τα μωράκια δεν καταλαβαίνουν, μπορεί να τύχει να το βάλουν έτσι στο στόμα. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Βέβαια να σας πω αυτό, έχει τιμή πάνω, το πήρα 13 ευρώ. Επίσης μου είπε η κοπέλα εκεί, πάρα πολύ εξυπηρετική η κοπέλα στο Dress Affair που με εξυπηρέτησε, μου είπε ότι υπάρχουν κάποια μωράκια που δεν χρησιμοποιούν πιπίλα. Βέβαια εγώ δεν το έχω δει ποτέ αυτό, αλλά δεν έχει τύχει να συναναστραφώ και με πολλά μωρά. Μου είπε ότι σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείς έτσι πολύ πιπίλα, μπορείς εδώ να βάλεις παιχνιδάκια σαν αυτά που βάζουν στο στόμα που τα μασουλάνε για τα δοντάκια τους, τέτοια πράγματα. Οπότε σίγουρα δεν θα πάει χαμένο. Είχε και άλλα σχέδια, παιδιά, αλλά αυτό έτσι το ροζ δεν μπορούσα να αντισταθώ. Με καταλαβαίνετε. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το επόμενο που πήραμε είναι αυτή, πώς θα το πω, γυρλάντα. Καταλάβετε τέλος πάντων, που ουσιαστικά την βάζεις στο καρότσι ή στο relax, εκεί που θα κάθεται, ας πούμε, για να παίζει. Κάποια έχουν και ήχο. Αυτό, δεν ξέρω να το ακούτε, είναι η φαλενίτσα. Μετά έχουμε αυτό που δεν κάνει ήχο, έχει ένα καθρεφτάκι και είναι ένα κοχυλάκι ουσιαστικά. Μετά έχουμε τον αστέρια. Και μετά έχουμε και αυτό που μου είπε η κοπέλα εκεί που με εξυπηρέτησε πως είναι το καλύτερο απ' όλα. Κάνει αυτό τον ήχο, αλλά μου είπε ότι για τα μωρά είναι πραγματικά το πιο κατάλληλο. Α, έχει και εδώ φωτογραφία για να δείτε ότι μπαίνει στο καροτσάκι. Οπότε ναι, πήρα και αυτό. Αυτό έκανε 16 ευρώ, αλλά μου άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και μετά βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά θα σας εξηγήσω τη χρήση. Βλέπετε, πάλι ροζ. Είχε και άλλα χρώματα, αλλά εγώ εκεί πήγα στο ροζ. Δηλαδή ο καημένος ο Χρήστος, μία του λέω το ένα, μία του λέω το άλλο, θα έχει τρελαθεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, και αυτό είναι από την εταιρεία Little Dutch, δηλαδή την πρώτη εταιρεία. Α, και αυτό. Άρα τα τρία που σας έδειξα είναι από την εταιρεία Little Dutch και αυτό από την εταιρεία Trixie. Λοιπόν, αυτό είναι, από ό,τι μου είπε και η κοπέλα, όταν θα είμαστε έξω, μετά από καιρό που θα έχει γεννηθεί το μωράκι, για να μην παίρνω όλη την τσάντα με όλα αυτά τα πράγματα που θα χρειάζονται για το μωρό, όταν θα είμαστε έξω για να πάω στην τουαλέτα να την αλλάξω, θα παίρνω μόνο αυτό που ουσιαστικά ανοίγει. Βάζεις εδώ το μωράκι για να μην το ακουμπάς κιόλας, δεν ξέρω σε... Μάλλον όχι, εδώ βάζεις το μωράκι, συγγνώμη. Για να μην ακουμπάει σε μέρη, σε χώρους που ας πούμε μπορεί να είναι βρώμικα ή οτιδήποτε. Οπότε το βάζεις εδώ και εδώ μέσα έχει θήκες που βάζεις τις πάνες, μωρομάντιλα και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν πιάνει και χώρο και δεν χρειάζεται να κουβαλάς και όλη την τσάντα. Μου φάνηκε πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, πιστεύω θα το χρειαστούμε. Και γι' αυτό και το πήρα. Αυτό έκανε 20 ευρώ. Και ναι. Παιδιά, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο haul που σας έχω κάνει ever. Αλλά τι να κάνω, ήθελα να σας τα δείξω όλα για να πάνε και για πλήσιμο. Αλλά να σας τα δείξω και όλες γιατί μου ζητάτε από εδώ και στο εξής να σας κάνω haul βιντεάκια με τέτοια
θεματολογία. Σίγουρα και εσείς παίρνετε κάποιες ιδέες, αλλά επειδή και εγώ είμαι πάρα πολύ καινούρια σε όλο αυτό, θέλω να μου γράφετε από κάτω σχόλια, να με βοηθάτε, να μου λέτε, ας πούμε, δεν ξέρω, μπορεί κάτι από αυτά που σας έδειξα να χρησιμεύει και για κάτι άλλο που εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Οπότε θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μου γράψετε από κάτω να με βοηθήσετε. Και το πιο σημαντικό από όλα, η μεγάλη απορία που έχω είναι αυτό με τα φορμάκια. Τι είναι καλύτερο, zipper, κουμπάκια, να μου πείτε λίγο. Και ναι, αυτά είχα να σας πω, αυτά είχα να σας δείξω. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εγώ πολύ το ευχαριστήθηκα γιατί τα είδα πάλι. Αχ, ανυπομονώ να γεννήσω να σας πω. Βέβαια ο Χρήστος μου λέει να μην το λέω αυτό. Ώστε να έρθουν όλα έτσι όπως πρέπει. Εννοείται θέλουν να έρθουν όλα όπως πρέπει. Αλλά όσο σκέφτομαι πως είναι εδώ στο κυλίτσα μου, δεν ξέρω, ανυπομονώ. Γενικά σαν άνθρωπος είμαι πολύ ανυπόμονη. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα πόσο πολύ θέλω να γεννηθεί το μωράκι, να το έχουμε μαζί και όλα αυτά. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα σε αυτό το βίντεο, να σας άρεσε. Από κάτω θα σας έχω ό,τι από αυτά μπορώ να βρω. Σίγουρα από Mother Care, αυτά εδώ σίγουρα θα τα βρω με links για να σας τα έχω από κάτω αν σας ενδιαφέρει. Να σας πω πως δεν ήταν sponsored αυτό το βίντεο. Όπως είδατε, τα περισσότερα τα έχω αγοράσει με δικά μου χρήματα, κάποια άλλα μου τα έχουν κάνει δώρο. Απλά θα σας έχω link από κάτω, μήπως θέλετε κι εσείς, μήπως σας άρεσε κάτι από όλα αυτά και το θέλετε κι εσείς. Γιατί πάντα έτσι κάνω, θέλω να σας βοηθάω, όπως βλέπω και εγώ αλλού έτσι διάφορα που μου αρέσουν και θέλω και εγώ να τα αποκτήσω, αντίστοιχα και για εσάς. Επίσης, από κάτω στο description box θα σας έχω όλα αυτά τα βίντεο που, βασικά την playlist με τα βίντεο που έχω κάνει περί εγκυμοσύνης και γενικά αυτή την playlist που θα σχετίζεται με αυτό, εννοείται πως και αυτό το βίντεο που παρακολουθείτε τώρα θα μπει σε αυτή την playlist, ώστε να τα έχουμε εκεί μαζεμένα και αυτά. Φιλάκια πολλά και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούριο βίντεο. Γεια σας!